Η Βικτόρια Νούλαντ, τη Φυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για θέματα Ευρώπης, μίλησε στον ανταποκριτή μας στις βρυξέλλες, Τζέιμς Φράνει. Θα μπορούσαμε να έχουμε εισβολή πλήρους κλίμακας, ενδεχομένως εκλογές. Η Ρωσία συνεχίζει να αποσταθεροποιεί την Ανατολική Ουκρανία και εξακολουθεί να κατέχει την Κρυμαία. Όμως έχει πληρώσει για τις επιλογές της. Το κόστος των ρωσικών κινήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούν και οι Ρώσοι πολίτες. Πρέπει να σκεφτούν τι ψηφίζουν. Η οικονομία του είναι στάσιμη και σύμφωνα με κάποιου δείκτε βρίσκεται σε ύφεση. Την τελευταία περίοδο, οι Ρώσοι έχουν ξοδέψει το 10% των κρατικών επενδυτικών του κεφαλαίων για να υπερασπιστούν το ρούβλι. Νομίζω πω εντό του 2014 η φυγή κεφαλαίων από τη Ρωσία ανέρχεται σε εκατοντάδε δισεκατομμύρια δολάρια. Η ρωσική οικονομία έχει πέσει στα βράχια. Κάποιοι πρέπει να κάνουν τι επιλογέ του. Πιστεύετε ότι ο ρωσικό λαό τελικά θα στραφεί εναντίον του Βλατιμίρ Πουτίν. Ταΐζει το μυαλό τους με εθνικιστική ρητορική, αλλά αυτό δεν θα φέρει καλύτερα σχολεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερες ευκαιρίες, καλύτερες οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Κάποια στιγμή οι πολίτες πρέπει να αναρωτηθούν γιατί δίνουμε τόσα χρήματα για να αποσταθεροποιήσουμε τον γείτονά μας όταν οι συνθήκες στη χώρα μας δεν βελτιώνονται. Μήπω η Κρυμαία είναι μια χαμένη υπόθεση, μήπω η Ρωσία κέρδισε αυτή την παρτίδα. Ούτε ο λαό τη Ουκρανία, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούν την παραβίαση τη κυριαρχία και τη εδαφική ακαιρεότητα τη Ουκρανία. Νομίζω πω έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ νιώθουν οι άνθρωποι τη Κρυμαία και τι σκέφτονται τώρα που η οικονομία του συρρυκνώνεται. Στην Κρυμαία τα έσοδα από τον τουρισμό έχουν μειωθεί σημαντικά. Η δανειοδότηση έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει την περιοχή, όμω πλέον έχει ξεκαθαρίσει πω δεν μπορεί να γίνουν επενδύσει μετά την ενσωμάτωση τη Κρυμαία στη Ρωσία. Οι πολίτε πρέπει να κάνουν τι επιλογέ του.